Κύριος Παναγιώτης και Τσιετζής. Καλησπέρα κύριε και Τσιετζή. Καλησπέρα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τι έχετε ετοιμάσει? Το επόμενο τρίμηνο πραγματοποιούνται δεκάδες μαθητικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, από την ΚΝΕ, μαθητικά, και έτσι γίνεται και η στάση εδώ στη Λαμία με την κεντρική εκδήλωση 6 Τετάρτου. Mm-hmm. Το σύνθημα του φεστιβάλ μας είναι Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον νεολαία, σκέψου έξω από τα όρια του συστήματος. Ακριβώς γιατί θέλουμε να συναντηθούμε με μαθητές που προβληματίζονται, νοιάζονται, σκέφτονται και το προηγούμενο διάστημα ήταν και σε κινητοποιήσεις και ουσιαστικά θέλουν να έχουν άποψη για το μέλλον που ετοιμάζουν χωρίς αυτούς. Άρα τους δίνουμε και ένα βήμα μέσα από σκετσάκια, δημιουργία, συγκροτήματα, εκδηλώσεις, εργασίες, να συζητήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με την πρόταση της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που ουσιαστικά λέει ότι αυτό το σύστημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Και το δείχνουν και μια σειρά στοιχεία, ας πούμε, και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μέσα στα σχολεία ωραιοποιείται και ούτω καθεξής. Πείτε μας λίγο πότε ξεκινάνε, δώστε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων, να ξέρει και ο κόσμος. Αύριο Σάββατο, 5 η ώρα, είναι το τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο γήπεδο στο Τσαλτάκι. Την Κυριακή, αντίστοιχα 5 η ώρα, είναι το τουρνουά ποδοσφαίρου που γίνεται στην Άμπλιανη. Και τη Δευτέρα, 7 η ώρα, είναι κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Πάρκου. Την Κυριακή? Τη Δευτέρα, κεντρική εκδήλωση. Τη Δευτέρα, στην πλατεία Πάρκου. Βασικό σκοπός, βασικό μήνυμα όλης αυτής της προσπάθειας, τι είναι ακριβώς? Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι νέοι σήμερα δεν μπορούν να στηβάζουν τα όνειρά τους στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντίθετα χρειάζεται να παλέψουν για ένα σχολείο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους, και για μια κοινωνία που θα έχει κριτήριο όχι το κέρδος των λίγων, αλλά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την ικανοποίηση δηλαδή των αναγκών του λαού και των παιδιών του, των μαθητών. Παίρνετε μηνύματα ότι το αντιλαμβάνεται αυτό η μαθητική νεολαία? Βεβαίως, οι μαθητές, ενώ μπορεί να είναι ηλικιακά μικροί, να το πω έτσι. Η καλύτερη ηλικία είναι να αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Αξιοποιούν την πείρα τους. Φαντάζομαι ότι της δικής σας ηλικίας οι άνθρωποι, επειδή έχουν βιώσει όλη την κρίση, το καταλαβαίνουν καλύτερα από όλο, από οποιονδήποτε άλλον, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και οι μαθητές, υπάρχει πείρα που μπορούν να αξιοποιούν και αξιοποιούν για να κάνουν συμπεράσματα, να προβληματίζονται. Δηλαδή, ότι υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς και βιβλία, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 6 εκατομμύρια εγκαταλείπουν το σχολείο, 120 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, 26 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι, ότι καταργούν οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, και ότι ουσιαστικά συνεχίζει όλη αυτή η άσχημη κατάσταση στη ζωή του μαθητή, με λιποθυμίες μέσα στα σχολεία και ένα σωρό ζητήματα. Είναι όροι ακριβώς για οι μαθητές που προβληματίζονται να έρθουν σε επαφή με τη δικιά μας πρόταση. Και γι' αυτό μια διαφορμή είναι και το μαθητικό φεστιβάλ, αλλά και άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε, όπως ξέρετε, όλο το χρόνο. Απολογιστικά από τις προηγούμενες χρονιές τα μηνύματα ποια ήταν? Δεν σας ζητώ να μου κάνετε μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει φέτος. Από τις προηγούμενες χρονιές τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά, γιατί μιλάς με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μαθητών που σου λένε τους προβληματισμούς και βέβαια μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται και βήμα σε νεανικά συγκροτήματα, σε αθλητικές ομάδες, σε πολιτιστικές ομάδες, που ακόμα και αυτές οι δομές και αυτά τα βήματα είναι λυπής, όπως ξέρετε. Κοιτάξτε, η νεολαία της ΚΝΕ έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι είναι η πιο παρεμβατική. Αυτό το έχετε κερδίσει ιστορικά. Παρακολουθούν και εκτός κομματικών ορίων τις ενέργειές σας, ρωτούν να μάθουν, εμπλέκονται, είναι οι άνθρωποι? Βεβαίως, και το προηγούμενο διάστημα έχουμε έρθει σε επαφή μέσα από κινητοποιήσεις. Είναι χαρακτηριστικά εδώ και κινητοποιήσεις που κάνουν οι μαθητές στη Λαμία από την αρχή της χρονιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι νέα παιδιά και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ με τα προβλήματα που έχουν, προβληματίζονται, ψάχνουν να βρουν τη διέξοδο. Ορισμένοι κάνουν και το βήμα του αγώνα, τις οργάνωσης του αγώνα, χωρίς βέβαια να λέμε ότι αυτό είναι γενικό, γιατί υπάρχει και μια απογοήτευση, που ακριβώς εκεί εμείς λέμε σαν ΚΚΕ και σαν ΚΝΕ ότι δεν χρειάζεται καμία απογοήτευση, η ελπίδα είναι στον οργανωμένο αγώνα, στην πάλη του λαού, στη λαϊκή συμμαχία για μια άλλη κοινωνία. Και αυτό καλούμε τους νέους να κάνουν. Μάλιστα. Κύριε Κετζιετζή, σας ευχαριστούμε. Από αύριο είπαμε ξεκινούν. Αύριο το τουρνουά μπάσκετ, μεθαύριο το τουρνουά ποδοσφαίρου και Δευτέρα κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Πάρκου. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια στο σημερινό κεντρικό δελτίο. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση.